στις ευρωεκλογές της μεγάλης αποχής, που πραγματικά είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Βλέπουμε ότι στην Κρήτη και ειδικότερα στο Ηράκλειο το ΠΑΣΟΚ κατακτάει την πρώτη θέση στο νομό και με ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό στην Κρήτη. Ένα αρκετά ελπιδοφόρο αποτέλεσμα που πραγματικά έρχεται ως προϊόν σκληρής δουλειάς και πάνω σε αυτό οφείλουμε να κτίσουμε και να δουλέψουμε για την επόμενη μέρα. Αναφορικά με τον παράγοντα αποχή, σας προβληματίζει? Φυσικά και μας προβληματίζει, γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση διακυβεύονται αρκετά σημαντικά ζητήματα και αν όχι αυτά, διακυβεύεται και η επόμενη μέρα στη χώρα, γιατί το ποσοστό που πήραν τα κόμματα μπορεί να δείξει πώς σκέφτονται οι Έλληνες πολίτες, πρέπει να σκέφτονται οι Έλληνες πολίτες για την επόμενη μέρα στη χώρα μας. Έχετε κάποιους παράγοντες να μας πείτε για τους οποίους οφείλεται αυτή η άνοδος του ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε εθνικό? Σίγουρα ευθύνεται το αρκετά καλό ψηφοδέλτιο που είχαμε, ένα ψηφοδέλτιο με άρωμα Κρήτης. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τη σκληρή δουλειά των στελεχών, τα οποία καθ' όλη την προεκλογική περίοδο έθεσαν το 100% των δυναμεών τους σε αυτόν τον αγώνα. Είδαμε και στην πρόσφατη περιοδία του Προέδρου στις Μοίρες το κλίμα του που υπήρχε, το είδαμε και στην ομιλία στο κέντρο του Ηρακλείου την Παρασκευή. Νομίζω λοιπόν ότι η δουλειά των στελεχών αλλά και του Κεντρικού Κόμματος προς την Κρήτη φέρνει αυτό το αποτέλεσμα. Και μια τελευταία ερώτηση για την επόμενη μέρα στο ΠΑΣΟΚ, μετά και τα απόψινά αποτελέσματα. Η επόμενη μέρα στο ΠΑΣΟΚ θα αξιολογηθεί, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που πάντα βάζει τον πήχη ψηλά, πάντα μιλάει και δημιουργεί στρατηγική με όρους διακυβέρνησης, οπότε θα αξιολογηθούν και τα αρνητικά και τα θετικά της βραδιάς, γιατί δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι σήμερα είμαστε το κόμμα με την άνοδο. Οπότε αξιολογώντας αυτές θα χαράξουμε τη στρατηγική της επόμενης ημέρας. Ευχαριστούμε πολύ.